Φεύγω από το σπίτι μου το πατρικό, έχω στο Λονδίνο μια δουλειά. Βρήκα σε ένα σύντομο λογαριασμό πως τα γκολ είναι γλυκά σαν τα φιλιά. Ένα γκολ, δύο γκολ στον αέρα, αν ζωή η ομάδα πετά. Ένα γκολ, δύο γκολ, τέτοια μέρα, άνοιξη έχει καρδιά. Προχωρεί, δεν του πάω λιοντάρια, στο Γουέμπλεϊ βάλτε φωτιά. Σαν και εσάς διαλεκτά παλικάρια, μόνο η Ελλάδα γεννά. Προχωρεί και του πάω λιοντάρια, στο Γουέμπλεϊ βάλτε φωτιά. Τελειώσαμε το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Έφυγε ο Πετρόπουλος και το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας είχε έρθει ο Πούσκας. Με το πρώτο που ήρθε είπε ότι μου αρέσετε σαν ομάδα, μπορώ όμως με μία-δύο προσθήκες, οι οποίες στο τέλος δεν έγιναν, μπορώ να σας φτάσω μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ο Πούσκας ως άνθρωπος ήταν ίσως ο καλύτερος άνθρωπος που γνώρισα στη ζωή μου. Ήταν προσεκτικός, ήταν τίμιος, ήταν χαρούμενος. Για μένα κατάφερε το εξής εν σχέση με άλλους προπονητές. Προσπάθησε να δώσει στους παίχτες του Παναθηναϊκού μια ευρωπαϊκή προοπτική. Και αυτό το πέτυχε κυρίως με την αλλαγή προετοιμασίας το καλοκαίρι του 70. Κάναμε μια προετοιμασία τότε στην Ισπανία. Μας είχε πάρει ο Φέρεντς. Κάτσαμε νομίζω 2 εβδομάδες. Και μάλιστα τους έκλεισε και ένα παιχνίδι με τη ΡΕΑΛ. Ένα φιλικό τη ΡΕΑΛ τότε, η οποία ήταν όπως είναι πάντα. Η ΡΕΑΛ είχε Ντιστέφανο, είχε Τζέντο. Και πράγματι βγήκε ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος κοίταξε τα ίσα τη ΡΕΑΛ. Έπαιξε σαν ίσως προς ίσως και θυμάμαι ότι είχε λήξει 1-1 το μάτς. Πάμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μας λέει ο Πούσκας ότι 10 η ώρα πηγαίνετε στα δωμάτια σας. Εγώ τώρα περιμένω να έρθουν να σου πω να μην πάρουνε. Λέμε εντάξει ρε Κωστιά, να δούμε ποιος θα έρθει να τον πάρει. Καμιά κομμένα που είπε αυτό. Και έρχεται ο Ντιστέφανο ρε φίλε. Και μόλις βλέπουμε τον Ντιστέφανο, μένουμε. Τον μπαίνει, φιλιώνται και βγαίνουν έξω. Μόλις βγαίνουν έξω, σταματάει όλοι. Φαντάσου την κυκλοφορία της Ομόνιας, εντάξει, σε διπλάσιο μέγεθος σαν χώρος και σε διπλάσια αυτοκίνητα. Και σταματήσαν όλα τα αυτοκίνητα για να περάσει ο Πούσκας και ο Ντιστέφανο. Και κορνάρανε, λες και έγινε η επανάσταση αυτό. Αυτό μας έδωσε ο Πούσκας, δηλαδή το βεντετιλίκι. Κοιτάξτε, τα τμήματα του Παναθηναϊκού τότε, μην ξεχνάτε ότι μιλάμε εποχή δικτατορίας, τα είχαν στελεχώσει επιχειρηματίες από κάθε τομέα της κοινωνίας και τα χρηματοδοτούσαν. Ο πατέρας μου κλήθηκε να βοηθήσει στο ποδοσφαιρικό τμήμα, όπως και έκανε. Ο πατέρας μου γενικά δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος έλεγε πολλά λόγια. Αυτά τα οποία εγώ είχα αποκομίσει ήταν κατά τη διάρκεια της πορείας προς το Γουέμπλεϊ, ήταν η αγωνία του για τα αποτελέσματα, να πάει καλά η ομάδα. Κληρώθηκε οι Ζενές. Η πρώτη κουβέντα που ήταν είπε περνάμε, σκεπτόμαστε τον άλλο γύρο. Θυμάμαι το πρώτο παιχνίδι ήταν το πιο εύκολο από τα άλλα 4 που παίξαμε. Και πέφτει η Σλόβαν. Εκεί άρχισε να κομπιάζει. Μας λέει ότι είναι μία από τις καλύτερες ομάδες. Και θεωρώ ακόμα ότι η Σλόβαν την καλύτερη ομάδα εκτός από τον Άγιαξ, βέβαια, ο οποίος ήταν κάτι το επαναστατικό. Η Σλόβα ήταν μεγάλη ομάδα και αν θυμάμαι καλά, όταν παίξαμε εδώ το πρώτο παιχνίδι, ο προπονητής τους ήρθε και έκαναν τις δηλώσεις που κάνουν κάθε παραμονή αγώνων και είπε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και έχει και ένα καλό παίχτη, αλλά δεν βάζει γκολ. Και το πρώτο γκολ το έβαλα εγώ. Έγινε τη τρελή το βράδυ εκείνο και κληρωνόμαστε με την Everton. Με την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Χαμόγελα ο Πούσκας. Μη φοβάστε τίποτε. Ο Πούσκας δεν αγχωνόταν ποτέ. Δεν είχε τέτοια προβλήματα. Αυτός, όταν του λέγανε, εγώ έχασα ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, τι θα με αυτά, θα αγχωθώ. Όταν λοιπόν ο μάνατζερ της Λίβερπουλ, ο Shankly, έμαθε ότι η Everton δεν μας επιτρέπει την παραμονή του αγώνα να κάνουμε με αυτή την συνηθισμένη ελαφρά προπόνηση στο γήπεδό της, αμέσως τηλεφώνησε στον Πούσκας και του λέει: το δικό μας στη διάθεσή σας. Και πράγματι και πήγαμε και σαν να είμαστε στην έδρα μας. Ακόμη και όταν κάναμε μια βόλτα στην πόλη, όλοι οι οπαδοί μας λέγανε να τους νικήσετε, να τους νικήσετε. Και θέλω να σου πω, η Everton είχε βρέξει κιόλα στο γήπεδο και το μισό γήπεδο ήταν το δικό μας, είχε όλο πατημασιές και το δικό τους δεν είχαμε πατήσει. Και όταν μπήκαμε και στα αποδυτήρια στο ημίχρονο, πολλά παιδιά ήθελαν να κάνουν και μετώ, από τη μεγάλη πίεση γιατί που είχαμε. Δεν είχαμε κατέβει τη σέντρα, μας είχαν κάνει πόντο, είχαμε χάσει όχι την μπάλα, είχαμε χάσει τον εαυτό μας. Και βάζει ο Αντωνιάδης αυτή τη φωτοβολίδα και μπαίνουμε στα αποδυτήρια μέσα. Δυστυχώς έφτασε το λεπτό εκείνο, το οποίο έγινε μια φάση μέσα στο πέναλτι, μεταξύ πέναλτι και μεγάλης περιοχής, και σκάει μπάλα μπροστά μου. Ακούω λοιπόν μια φωνή του Σούρπη, διώξε. Ακούω μετά του Καμάρα, διώξε. Παίρνω και εγώ την μπάλα, αφού ήταν πολύ λάσπη, και πάω να τη σηκώσω για να τη διώξω. Γιατί από τη λάσπη δεν. Βλέπω εκείνη τη στιγμή κάτι μεταξύ λάσπης και άσπρα παπούτσια. Ήταν του μπολ. Και λέω: γιατί να τη διώξω, αλλά μπορεί δεν μαρκάρει καλά. Κάτσε να την περάσω την μπάλα. Και πάνω την περάσω, του χτυπάει στο γόνατο η μπάλα, σκάει μπροστά στον παίχτη, σουτάρει, γίνεται κόντρες, πάει στον Οικονομόπουλο, χτυπάει ο Οικονομόπουλος στο δοκάρι μαζί με την μπάλα και βγαίνει μπάλα κόρνερ. Από το κόρνερ προέρχεται το γκολ. Εγώ όμως έριξα την ευθύνη, μόνο εγώ την έριξα πάνω μου. Και ο μόνος που με υποστήριξε ήταν και οι 11, οι παίχτες, εκτός του Πούσκα που λέει: αν τυχόν και δεν περάσουμε στην Αθήνα, ξέχασε το όνομα Παναθηναϊκός. Περιμέναμε 50-100 ανθρώπους. Μόλις κατεβαίνουμε κάτω λοιπόν, 5.000-10.000 κόσμου. Λέμε: τι γίνεται. Μόλις βγαίνουμε έξω από το αεροδρόμιο το παλιό του ελληνικού, 300.000 κόσμος. Από το αεροδρόμιο, ανεβαίνοντας συγκρού, δεν υπήρχαν, σαν να ήταν, είχε γίνει, δεν ξέρω, ο κόσμος πανηγύριζε με σημειάκια του Παναθηναϊκού, της Ελλάδος, ξέρετε κάτι, πώς το λένε, ακόμη και σημειάκια του Ολυμπιακού είχαμε δει, της ΣΑ είχαμε δει. Εγώ εκείνη την εποχή, το 70-71, ήμουνα στην Αγγλία κάνοντας GCE, οπότε παρακολουθούσα μέσω των εφημερίδων την πορεία μας και μέσω των αγγλικών εφημερίδων, και συμπτωματικά έτυχε να ήταν οι διακοπές της πασχαλινής περίοδου, συνέπεσαν με τον αγώνα που έγινε με την Everton, η ρεβάνς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ήμουνα τότε 15 και μισό, για να ακριβολογήσω. Τέτοια αγωνία δεν την έχω αισθανθεί πηγαίνοντας στο γήπεδο. Λέει την ενδεκάδα και με αφήνει τελευταίο εμένα, ναι. Και αφού λέει την τακτική, του λένε τώρα οι παίκτες: ο ενδέκατος. Όχι, είπα την ομάδα, δεν υπάρχει ενδέκατος. Λέω: Πούσκας, χαριτολογώντας. Του κάνω. Ναι, μου λέει, Καραγκιόζη, ναι, μου λέει, Μηταρά, εσύ θα παίξεις. Και θα μου πάρεις το παιχνίδι εσύ. Αλλιώς, ξέχνα τον Παναθηναϊκό. Χαρά, εγώ, όπως το λένε, και ερχόμαστε στη Λεωφόρο. Έληξε το παιχνίδι 0-0. Μια εμφάνιση την οποία μπήκε ο κόσμος μέσα, πανηγυρίζαμε κι εμείς, και ο Πούσκας ήρεμος, μη στεναχωριέστε, το πρωτάθλημα τώρα. Ο Πούσκας δεν κάπναζε και ως εκ τούτου είχε άλλο όπλο. Έπαιρνε ένα μεγάλο πακέτο από ηλιόσπορο και κατά τη διάρκεια, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, κατά τη διάρκεια του αγώνα το έτρωγε, το απασχολούσε. Και θυμάμαι ότι και την πρώτη φορά μου έκανε εντύπωση, στο τέλος του αγώνα κοιτάω ανάμεσα στα πόδια του και υπήρχε ένας λοφίσκος από τα σπόρια. Μιλάμε για εντελώς άλλη εποχή, να πούμε. Καμία σχέση με την τοξικότητα τη σημερινή. Ο Γουλανδρής ήταν ρομαντικός, ήταν φίλαθρος. Δεν είχε σχέση με τους παράγοντες τους κατ' επάγγελμα, ας πούμε. Λοιπόν, θεώρησε σαν ευγενικό να τάξει στην ομάδα του Παναθηναϊκού ένα πρίμα, ας πούμε. Μέσα στα Δειλινά ήμασταν, ναι. Εκείνη την ημέρα γιορτάζαμε το που βγάλαμε έξω την Everton και ήρθε ο Γουλανδρής σε μένα εκείνη την ημέρα, και το βράδυ μάλλον, και μου έδωσε μια επιταγή και μου λέει αυτή την επιταγή είναι για την πρόκληση που φέρατε για την Everton. Μάζεψα τα παιδιά εγώ σαν αρχηγός, γιατί έπρεπε να τους πω, κύριε, μας δίνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, μας δίνει μια επιταγή. Για εκείνη την εποχή ήταν μεγάλο το ποσό. Και εμείς δεν είχαμε και λεφτά, δεν ήμασταν επαγγελματίες, ήμασταν ερασιτέχνες, κάναμε δεύτερη δουλειά για να ζήσουμε και αυτά τα λεφτά τα χρειαζόμασταν. Αλλά επειδή μας τα έδωσε ο Γουλανδρής, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, μας τα έδωσε με την καρδιά του και ήταν και ευχαριστημένος. Αλλά εμείς δεν τα πήραμε, γιατί αν παίζαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και φέρναμε ένα άσχημο αποτέλεσμα και η απόδοσή μας δεν ήταν καλή, φαντάσου τι θα μας λέγανε. Και έτσι δεν την πήραμε. Όταν έγινε η κλήρωση, ο πρώτος που ήρθε στην προπόνηση ήταν ο Πούσκας. Ελάτε. Δυσάρεστα. Κλάματα, μας έλεγε. Θα πονέσουμε. Αλλά μπορεί να είμαστε χαρούμενοι στο τέλος, διότι το πρώτο παιχνίδι γίνεται εκεί πέρα. Αν προσέξουμε εκείνο το παιχνίδι, να ξέρετε ότι θα περάσουμε και φτάνουμε τελικό. Είναι ο Ερυθρός Αστέρας, μια ομάδα που αποτελείται από 18 παίχτες και οι 15 είναι ταλέντα. Είναι παιχτάρες. Μου έκαναν μεγάλη χάρη οι γονείς μου. Πήγα με το αεροπλάνο σε μια πτήση, ήταν νομίζω η τελευταία πτήση φιλάθλων. Τα θυμάμαι σαν όνειρο. Ήταν βέβαια η έκπληξη του να πάει κανείς στο Βελιγράδι, η οποία βέβαια είναι καθόλου μια αξιόλογη πόλη που αξίζει κανείς να την επισκεφτεί. Αλλά όταν, όπως ξέρουμε όλοι, πας για τον αγώνα, δεν βλέπεις τις ώρες να περάσουν. Μας έπιασε δέος στο γήπεδο. Ήταν από αυτά τα παλιού στυλ τσιμεντένια γήπεδα, πάρα πολύ μεγάλο. Γέμιζε το απέναντι πέταλο, το οποίο ήταν τεράστιο, με τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα, οι οποίοι μάλιστα άρχισαν μια έτσι σαν βοή ήταν. Τη θυμάμαι σαν τώρα να την ακούω. Σβέσδα, 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 σβέσδα. Ήταν έτσι κάποιο έτσι βαρύτονο πράγμα. Μπορεί να ήρθανε και 1000 αυτοκίνητα ελληνικά. Μέσα στα 1000 αυτοκίνητα ήταν και το πρώτο που είχα πάρει εγώ, ένα λάτσια, το οποίο τότε στο γαμπρό μου να έρθει με την αδερφή μου, το οποίο μας το κλέψαν την ίδια μέρα, το Βελιγράδι. Κλάμα ο Τότης, αλλά τι να τους πω στο τέλος, ότι μου κλέψαν το αυτοκίνητο, εδώ είχαμε δεχθεί πανολεθρία. Τέλος πάντων, μπαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο, σαν να σε τρώγανε, σαν να βλέπεις. ΠΑΟΚ Άρη μαζί, εναντίον Ολυμπιακού Παναθηναϊκού μαζί. Σεισμός, πόλεμος. Λέει ο Πούσκας, αφού μας πήραν στο ξενοδοχείο με τα ρούχα μας του αγώνα, ντυθείτε και κατεβείτε όλοι κάτω. Λέμε, πω θα μας χαρακώσει. Μόλις κατεβαίνουμε κάτω, γενικός αρχηγός του τότε ήταν ο Μπλούσιος Διακάκης, ο οποίος ήταν ένας, πώς θα σου πω, πανάγιος, με οικονομική ευχέρεια πάρα πολύ καλή. Και γυρίζει ο Πούσκας, όπως λέει, κοιτάτε μένανε, τι θα σας πω στα λόγια. Και λέει, θα πιείτε μπύρα, θα πάρετε λεπτά από τον κύριο Διακάκη, έτσι ακριβώς. Και λέει ο κύριος Διακάκης, $100 ο καθένας. Δεν μας κάνει μαλλιουλεύει. Και θα πάμε στο καζίνο. Μετά από πανολεθρία 4-1, να χάσει την Ευρώπη και μας λέει αυτό, να πάμε στο καζίνο. Και όμως πήγαμε στο καζίνο. Εγώ, ο Οικονομόπουλος και 4-5 άλλα παιδιά που είχαμε ανάγκη από λεφτά, τα βάλαμε στην τσέπη και βλέπαμε 2-3 που παίζανε. Τι παίζανε. Έρχεται λοιπόν ο Διακάκης και λέει: ελάτε, παρακολουθείτε εμένα που θα παίξω. Χάσω, κερδίσω. Άμα κερδίσω, θα τα πάρετε. Άμα χάσω, τα έχετε πάρει την τσέπη σας. Αυτός ήταν ο Πούσκας. Με τον Πούσκας είχαμε μια ιδιαίτερη οικογενειακή σχέση, γιατί ερχόταν σε τακτά διαστήματα στο σπίτι μας και βρισκόντουσα με τον πατέρα μου και τον είχα γνωρίσει. Όπως έχω ξαναπεί, ήταν ένας πάρα πολύ επιβλητικός άνθρωπος, αυστηρός και νομίζω ότι είχαν ταιριάξει πάρα πολύ καλά και με τον κύριο Κίτσιο και με τον πατέρα μου. Παρόλο που φάγαμε 4 γκολ, δεν είχαμε πρόβλημα και το πιστεύαμε ότι μπορούσαμε εδώ πέρα να τους κερδίσουμε. Γιατί το δεύτερο γκολ, αν θυμάμαι καλά, δεν μπήκε. Δεν είχε περάσει τη γραμμή και ο διαιτητής έδωσε γκολ. Εγώ και ο Λευθεράκης είχαμε, πώς να το πω έτσι, με το διαιτή, γιατί συμπέσαμε να παίξουμε, να πετάξουμε μαζί και του είπαμε πάρα πολύ και πήγαμε να τον μουντάρουμε κιόλας, να φανταστείς, και μας έγραψε στο φιλοαγώνο σε μένα και τον Λευθεράκη. Και ήρθαμε εδώ πέρα και είπε ο Πούσκας, δεν θα τιμωρηθείτε, λέει, και αν τιμωρηθείτε, ένας από τους δύο θα τιμωρηθεί. Απεφάσισε να κάνει ένσταση ο Παναθηναϊκός στην UEFA για να ανατρέψει την απόφαση και έγινε μια αποστολή από τον τότε πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Γιώργο Δέδε, ο οποίος ήταν και σε μία από τις επιτροπές της UEFA. Είχε διασυνδέσεις. Μπήκε ο Δέδες μέσα στην επιτροπή για να πει τα επιχειρήματά του και τα λοιπά. Και βγήκε μετά από 3 τέταρτα και μας λέει ότι δεν γίνεται τίποτα. Εδώ είναι η UEFA, λέει, δεν παίζουν. Άμα σε αναφέρει στο φιλοαγώνος ή σου κάνει αναφορά, τέρμα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ο Πούσκας τον κοίταξε έτσι το αυτό και του λέει, ας να πάω εγώ λίγο μέσα. Και πήγε ο Πούσκας, είχε στη μασκάλη του 2-3 εφημερίδες, στην Αθλητική Ήχο κυρίως, ας πούμε, και μπήκε μέσα στην επιτροπή και σε 3-4 λεπτά βγήκε. Εμείς μείναμε με ανοιχτό το στόμα, ας πούμε. Τι έγινε, λέμε. Εντάξει, λέει, Δομάζος παίζει, δεν μπορούμε και τα δύο, αλλά Δομάζος που θέλουμε παίζει. Καλά, πώς έγινε. Ο κύριος Δέντες μας έλεγε, εγώ βλέπεις τι έχω εδώ, λέει, και βγάζει τις εφημερίδες, οι οποίες με ξύλινα γράμματα τότε, το συνηθίζανε τα μεγάλα γράμματα, λέγανε σαμποτάζ στον αγώνα, επρόκειτο να γίνει στο Καραϊσκάκι μετά από λίγες μέρες, ο τελικός του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης, ΡΕΑΛ Τσέζι. Και με τα ξύλινα γράμματα ότι δεν θα πάει κανείς στο γήπεδο και οι Έλληνες είναι δυσαρεστημένοι μετά αυτό. Και ο UEFA, λέει, την ενδιαφέρει πολύ το αυτό και αναγκαστήκανε και ξετιμωρήσαν. Καταρχήν είχαμε πάει στον Αστέρα στη Βουλιαγμένη μια εβδομάδα πριν. Συζητάγαμε για το παιχνίδι, αλλά συζητάγαμε πολύ λίγο. Ούτε ο Πούσκας ασχολιόταν με το παιχνίδι. Η Χούντα ήθελε να γίνει το μάτι στο Καραϊσκάκι λόγω μεγαλύτερης χωρητικότητας, πιο σύγχρονο γήπεδο και ήθελε να υπάρχει προβολή. Αλλά τον Πούσκας τον ενδιέφερε η πρόκριση, δεν τον ενδιέφερε ούτε η προβολή του αγώνα κτλ. Και στείλωσε τα πόδια και είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει το μάτς αυτό. Και δεν έγινε, έτσι απλά. Όταν έφτασε εκείνη η μέρα, θυμάμαι, για να παίξουμε εδώ, είχε 20.000 χώρα για το γήπεδο, είχε 40 μέσα. Ο ένας ήταν πάνω στον άλλον. Όταν φτάσαμε εδώ μέσα, να φανταστείτε, εδώ ήταν τα αποδυτήρια, δεν ήταν έτσι μένα, αλλά ήταν σε αυτό το μέρος που καθόμαστε τώρα, ήταν τα αποδυτήρια. Θυμάμαι ότι ο Πούσκας τότε μας είπε 11 αυτοί, έλεγε το εγώ πάντως, 11 εμείς. Το πρώτο ημίχρονο, αν βάλετε γκολ και δεν φάτε, όλα παίζονται. Και με την έναρξη του μεγάλου αγώνος, από το δεύτερο κιόλας λεπτό, όταν ο Αντωνιάδης επετύχανε με πλασαριστό σουτ το πρώτο τέρμα εις βάρος του Ερυθρού Αστέρος, φάνηκε ότι το θαύμα θα γίνει. Όταν μπήκαμε στα αποδυτήρια πάλι, ο Πούσκας μας λέει, αν στο πρώτο τέταρτο μπορέσετε και βάλετε ένα γκολ. Και στο 55ο λεπτό, ύστερα από μια ολιγόλεπτη ακίνδυνη υπεροχή του Ερυθρού Αστέρος, έκαναν το δεύτερο βήμα προς την πρόκριση. Με το 2-0 που έγραψε ο Αντωνιάδης με κεφαλιά. Τότε το τρίτο γκολ θα το βάλει ο κόσμος μόνο του. Και έτσι έγινε. Γίνεται το 3-0. Τελείωσε. Τελείωσε η ζωή μας όλη. Η ζωή μας όλη. Για τον Καμάρα που μπήκε ο Καμάρας! Το γκολ του Καμάρα! Το τρίτο! το γκολ του αριστερού του Καμάρα. Το γκολ του που 3-0. Πώς μπήκε ο Καμάρας. Πώς μπήκε μέσα στην τρύπα ο μεγάλος ο Καμάρας. Εγώ από τις φωνές και από τα αυτά, γιατί τα δημοσιογραφικά ήταν από την Τζόχα. Ζαλίστηκα λίγο και ένιωσα ότι το γήπεδο κουνιέται. Μετά ήταν πάρα πολύ εύκολο να κρατήσουμε το 3-0. Παρόλο που είχαμε με τον Κάρατς μια δύσκολη φάση, στα τελευταία λεφτά απέκρουσε ο Κωνσταντίνου. Ο Κάρας έχει πάρει την μπάλα από το χώρο του κέντρου, την έχει κλέψει και κατεβαίνει από το κέντρο του γηπέδου. Ο οποίος έχει ένα διασχυλισμό, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Έχει ένα πάρα πολύ καλό διασχυλισμό, έχει ένα κοντρολάρισμα της μπάλας που 2 χιλιοστά η μπάλα δεν φεύγει από το πόδι του, και με το δεξί και με το αριστερό. Εγώ τον παρακολουθώ, δεν περιμένω να σουτάρει, περιμένω, θα μπει μέχρι μέσα στην εστία, θα έρθει μέχρι τον πέναλτι, μπορεί να φτάσει και μέχρι τη γραμμή της μικρής περιοχής και να με πλασάρει. Κάραση, ένα στον Κάραση απάνω, ένα στον Κάραση, βάλασε τώρα 1-2, Κάραση το σουτ, θαυμασία η επέμβαση. Όταν έκανε το σουτ, εγώ είχα την αίσθηση και μετά και τώρα ακόμη είχα την αίσθηση ότι είναι η πιο εύκολη απόκρουση που έχω κάνει. Πίσω από την εστία είχε έρθει ο Φλαδίμηρος. Ναι μεν και σε όλο το παιχνίδι μου έλεγε Βασίλη κράτα, και όταν ειδικά μετά το 3-0 μου έλεγε Βασίλη πρόσεχε. Βασίλη κράτα, Βασίλη θέλει 10 λεπτά, Βασίλη θέλει 8 λεπτά, Βασίλη θέλει αυτό. Και δεν ήξερα ποιος ήτανε, γιατί ήμουν προσιλωμένος ας πούμε στο παιχνίδι. Οπότε κάποια στιγμή δεν άντεξα, από το άγχος και το στρες δεν άντεξα και γυρίζω και τον έβρισα και μόλις γυρίζω το κεφάλι μου συνειδητοποιώ ότι είναι ο Βλαδίμηρος, ο γενικός του γραμματέας αθλητισμού και γυρίζω και του λέω συγγνώμη, μου λέει όχι, μη μου ζητάς συγγνώμη, βρίζε με περισσότερο, αλλά θέλει 5 λεπτά. Τι έγινε, έγινε να σας πω. Εγώ ξέρω ότι ήμουν στον Κόκοτα, όπως ήταν λεπτός ο Κόκοτας, με είχε βάλει πάνω και του λέγα σταμάτη, μην τυχόν και πέσουμε και δύο. Τώρα εγώ είμαι ο Άτλας, μπορώ να σηκώσω όλη την ομάδα, μου λέγε. Θα βγάλω και τραγούδι. Για σένα ναι, μου λέει. Όχι, του λέω, δεν είμαι όμορφος, του λέω. Όχι, δεν θα μου κάνει εμένα. Θα βγάλει την ομάδα. Ρε τι σε νοιάζει, εσένα ναι, θα βγάλω τραγούδι. Δώσε μου κι άλλο να σηκώσει. Τι να σηκώσει ο Σταμάτης. Και με πήγε. Μπήκε όλος ο κόσμος μέσα. Δεν ξέρω πού βρέθηκα. Με τα ρούχα του αγώνα με πήρε ο Κασιδόκωστας. Με πήρε που ήταν και δήμαρχος, μετά έγινε δήμαρχος του Βελιγραδίου. Με πήρε και με γίναγε στην Ομόνια με τη φανέλα και με πήρανε. Με ρίξανε μέσα στην Ομόνια, με ξαναβγάλανε, με ξαναβάλανε στο αμάξι, είχε ένα ανοιχτό αυτό το αμάξι, με γύριζε γύρω-γύρω. Δεν ξεχνιόνται αυτά τα πράγματα. Φεύγω από το σπίτι μου το πατρικό, έχω στο Λονδίνο μια δουλειά. Βρήκα σε ένα σύντομο λογαριασμό, πως τα κόλλ είναι γλυκά σαν τα φιλιά. 1 γκολ, 2 γκολ στον αέρα, αν ζωή η ομάδα πετά. 1 γκολ, 2 γκολ τέτοια μέρα, άνοιξη έχει καρδιά. Η ιδέα των συντακτών του Εμπρός και του Σούρπη κάποιους στίχους ήθελαν ένα μοντέρνο συγκρότημα. Έγινε η πρώτη version και μας ακούσανε και τους αρέσανε. Τους άρεσε αυτό που ακούσανε, ο ζουρλισμός. Όπου και να το παίζαμε γινόταν ένας, τι να πω, άλλο πράγμα. Πρώτα η Ελλάδα ήταν ενωμένη πίσω από τον Παναθηναϊκό, γιατί εκπροσωπούσε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν η πρώτη φορά που η ελληνική ομάδα έμπαινε σε κάτι τέτοιο πολύ δυνατό, σε τελικά. Και δεν έμονταν τα τελικά, όλη η πορεία που είχε ο Παναθηναϊκός. Ο αγώνας στο Γουέμπλεϊ πιστεύω ήταν μια κορυφαία στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό. εκείνη την εποχή. Είχαμε λίγες τέτοιες στιγμές. Είχαμε το 1968 την νίκη της ΑΕΚ στο κύπελλο κυπελλούχων στο μπάσκετ. Είχαμε το 1969 τον Παπα-Νικολάου που κατέρριψε το επικοντό. Πολλά λέγονται για το γεγονός ότι εκείνη την εποχή η Ελλάδα ήταν κάτω από την δικτατορία της 21ης Απριλίου, από το 1967 μέχρι το 1974. Σημειώνω και οι τρεις αυτές επιτυχίες έγιναν και η ΑΕΚ και ο Παπα-Νικολάου και ο Παναθηναϊκός εκείνη την εποχή. Και είναι πολύ εύκολο και λίγο επιφανειακό να πει κανείς «Α, κάπως τα κανόνισε η Χούντα». Η ιστοριογραφία, η αθλητική ιστοριογραφία έχει δείξει ότι ναι μεν τα καθεστώτα εκμεταλλεύονται αθλητικές επιτυχίες, εκμεταλλεύονται την δημοφιλία των σπορ για να δημιουργήσουν αυτό που λέμε άρτο και θεάματα, δηλαδή να απροσανατολίσουν τον κόσμο, αλλά δεν είναι σε θέση να δημιουργήσουν αθλητικές επιτυχίες μέσα στο γήπεδο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά εκείνης της εποχής που ζήσαμε αυτή την πορεία ήμασταν ευλογημένοι, γιατί ζήσαμε κάτι το μοναδικό. Φτάνοντας πια στην Αγγλία, νομίζω ότι για όλους μας ήταν ένα δώρο Θεού και άσχετα με το αποτέλεσμα, φυσικά ελπίζαμε να κερδίσουμε, ήμασταν ευχαριστημένοι μόνο και μόνο που καταφέραμε να φτάσουμε στον τελικό. Γεμάτο Έλληνες, δηλαδή εγώ τέτοια παρουσία ελληνισμού στο εξωτερικό έχω δει μόνο στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη, που όντως μένει εκεί ο κόσμος και είναι όλοι οι Έλληνες. Και τα θυμάμαι ότι πήγαμε, όπως είπες και εσύ, 15 μέρες πιο μπροστά για να κάνουμε την προετοιμασία εκεί και γινόταν πανηγύρι που πήγαμε, γιατί ο κόσμος ήταν πάρα πολύ, ερχόταν στο ξενοδοχείο και γινόταν πανηγύρι, πραγματικά πανηγύρι. Δεν είχαμε το μυαλό μας το παιχνίδι, είχαμε τον κόσμο που βλέπαμε, γιατί πρώτη φορά γινόταν αυτό. Ο Πούσκας γύρισε και είπε «Είναι μια ομάδα που δεν ξέρει τι σύστημα παίζει. Παίζει το ρολόι. Τώρα το γυρίζει ανάποδα, το πάει ευθεία, έχουν χαλάσει δείχτες. Αυτοί οι παίκτες είναι τόσο πολύ προσαρμοσμένοι στο σύστημα αυτό, το οποίο εάν τυχόν και δεν προσέξουμε θα πάθουμε πανωλεθρία. Αλλά αν προσέξουμε, είναι μια συνηθισμένη ομάδα που εγώ δεν τη βάζω καλύτερη από τη Σλόβαν και τον Ερυθρό Αστέρα. Είχε κάτι από τα καπάκια, τους πορτοκαλάδες και τέτοιο, και λέγε «Εσύ θα μαρκάρεις εκείνονε». Το πέταγε. «Εσύ θα μαρκάρεις εκείνονε». Και κάνει μια δόση «Εσύ, Καμάρα, όλα αυτά, τον Κρόιφ». Εγώ οφείλω να σου πω ότι και τον Άγιαξ τον κοιτάξαν στα μάτια. Δεν ήταν κανένα παιχνίδι που ή να κλειστεί πίσω. Καταρχήν ο Πούσκας ποτέ δεν έπαιζε πίσω, να κλειστεί πίσω, μπας και βάλει κανένα γκολ και τα λοιπά. Είχε βέβαια την ατυχία να δεχθεί το 1-0 στο ξεκίνημα σχεδόν του αγώνα. Δεν πάθαμε πανωλεθρία, γιατί μια ομάδα που είναι ερασιτέχνες, δεν έχουν τα μέσα που υπάρχουν όλα που έχουν αυτοί, να φάνηκε στο πρώτο λεπτό γκολ, θα είχε διαλύσει. Εμείς δεν διαλύσαμε, παίξαμε τον Άγιαξ 90 λεπτά, είχαμε ευκαιρίες να ισοφαρίσουμε και αν ισοφαρίζαμε με τον Αντωνιάδη 2 φορές και μία με τον Καμάρα, νομίζω ότι μετά αν ισοφαρίζαμε θα τους κερδίζαμε. Panathinaikos is always a good team, technical, good players. We hope that we win that game and Mr. Meagles, our trainer, was for the last year with us. He go to Barcelona and yeah, we like to win. And for him, with 2-0 was a difficult game for us. I must say, the first half we were better. We must score more goals than one. At the end of the game, after the second half, it was difficult. It was fantastic for a little country as Holland. Αλλάξαμε φανέλες. Φόρεσα μια φανέλα, ούτε ξέρω, εγώ την πήρα του, τέτοια μου την πήρε ο Σούρπης, μια φορά ο Σούρπης την πήρε του Κρόιφ. Εγώ φόρεσα μια άλλη φανέλα και βλέπω έναν και σκύβει και με σηκώνει και με γύριζε τέτοιο. Του κάνω. I play Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Το κάνω. Μεθυσμένος. Τι είχε πιει. Ήταν ένας Ολλανδός, ο οποίος νόησε, γιατί είδε τη φανέλα, ότι ήμουν παίκτης Ολλανδού. Εμένα ο Παναθηναϊκός σημαίνει, μου θυμίζει την παιδική μου ηλικία, μου θυμίζει την αγνότητα και την αθωότητα των παιδικών χρόνων. Η πρώτη μου πραγματικά μεγάλη αγάπη και αυτό που λένε πραγματικά ότι όλα μπορείς να αλλάξεις, γυναίκα, άντρα, κόμμα, πόλη, οτιδήποτε, αλλά δεν αλλάζεις ομάδα. Πραγματικά εμπεδώθηκε μέσα μου. Και που φτάσαμε είναι σαν να πήραμε το κύπελο, διότι μία ελληνική ομάδα εκείνη την εποχή που δεν την ήξερε κανείς, δεν ήταν επαγγελματίες, δεν είχαμε ξένο παίχτη, ο Άγιαξ είχε έναν ή δύο ξένους ακόμη. Μπαίναμε μέσα στα γήπεδα και παθαίναμε τρακ, βλέπαμε τα αποδυτήριά τους με πολύ έλεος, με αυτά. Αλλά φαντάσου, με όλα αυτά που υπήρχαν, που δεν είχαμε τα μέσα, δεν είχαμε τίποτα, φαντάσου αυτή η ομάδα τι θαύμα έκανε, έτσι. Γιατί βλέπεις περάσανε 50 χρόνια και μία ελληνική ομάδα δεν μπορεί να μας σπάσει ακόμη αυτό που κάναμε εμείς. Και έρθει ο Βερόν, ο Ντεμέλο, και ο Γκραμάχο. Ξέραν ότι πηγαίνω στα Μπουζούκα και έρχονται λοιπόν και οι τρεις και μου λένε να σου πω να μας παίρνεις το βράδυ να μας φας να ακούσουμε τον Πάριο. Παίρνω ένα τηλέφωνο, λέω στο μέτρ τον Μπάμπη, του λέω Μπάμπη κράτησε μας ένα τραπέζι απάνω, πραγματικά πάμε, έχουν τρελαθεί, έχουν κάνει, έχουν δείξει. Ξαφνικά έρχεται ο Μπάμπης και μου λέει Βασιλή, ο Πούσκας. Ωραία, πώς τη λέω. Με το που πάμε να σηκωθούμε, έρχεται, με πιάνει από εδώ. Του λέω, τι γίνεται, τη λέω, μίστερ. Του λέω, εντάξει, μίστερ, είναι μια μισή ώρα και τώρα θα φεύγαμε και τέτοια. Μου λέει, καλά, δεν θα φεύγατε τώρα, αλλά τώρα δεν θα φύγετε. Καθίστε κάτω, κάτσουμε παρέα, σας κεράσω κι εγώ ένα μπουκάλι ουίσκι. Και καθίσαμε μέχρι τις 5 η ώρα με τον Πούσκα, μας κέρασε ένα μπουκάλι ουίσκι.